Ναι. Η κόρη σου, η Μαρία. Γεια σας. Κάτσε το μικρόφωνο, Μαρία. Δεν μου λες, ασχολείσαι και εσύ με τις... Εγώ ασχολούμαι με το αντρικό ντύσιμο και το ρούχο πίσας γυναικείο αντρικό, όπως αυτά που φοράγαν τα παιδιά. Για τσιγκάνο σχέση ή γενικότερα. Γενικότερα με το αντρικό ντύσιμο. Απλώς εγώ συμμετείχα σε αυτό που έκανε η μητέρα μου εδώ. Τι σε ενθουσίασε στη δουλειά της μητέρας και... Τι με ενθουσίασε στη δουλειά της μητέρας μου. Βέβαια, πάνω από όλα αυτά που έχει φτιάξει τα ενδύματα, όλα αυτά, αλλά πιο πολύ ότι κατάφερα να τους βάλει σε μια τάξη και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν εδώ σήμερα. Είναι ο κόπος που. Πάρα πολύ υπάκουη. Ναι, ναι. Είναι, επειδή αυτή η δουλειά έχει μεγάλη κούραση, αλλά περισσότερο ψυχολογική κούραση. Αυτό είναι που θαυμάζω τη μητέρα μου, αυτό που κατάφερε να κάνει αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτό το αποτέλεσμα που είδατε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και εσένα. Σου εύχομαι τα καλύτερα και εσάς. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τώρα επίδειξη μόδας για τσιγκάνικες μόδας. Μετά από το. Θα πούμε κάποια δικά μας και μετά. Μισό λεπτό, κυρία μου, θα τα βάλω.